Και ο Κύριος βέβαια βλέπετε λέει να πουλήσετε ό,τι έχετε και να το δώσετε στους φτωχούς. Αλλά εντάξει, αυτό θα λέγαμε είναι απαιτούμενο από τους μοναχούς, έτσι, που ολοκληρωτικά αφιερώνονται στο Θεό. Ένας που είναι λαϊκός δεν απαιτείται από αυτόν ολοκληρωτική ακτιμοσύνη, πλήρης ακτιμοσύνη, αλλά τροπικά, δηλαδή ως προς τη διάθεση της ψυχής του είναι ελεύθερος από τα υλικά που έχει. Και αυτό φαίνεται από όταν τα χάσει ή του τα κλέψουνε. Τι στάση έχει τότε. Και ποιος είναι ο Θεός του. Μου έλεγε ένας τραπεζικός, όταν έχει γίνει αυτό το... η στάση πληρωμών, πώς λέγεται αυτό. Τα capital control, ναι, που δεν μπορούσαν να πάρουν τα χρήματά τους, πηγαίναν άνθρωποι, λέμε, στην τράπεζα, αλόφρονες, οριόντουσαν και λέγανε τα λεφτά μου, τα λεφτά μου και τα βάζανε με τους υπαλλήλους. Τρελαμένοι άνθρωποι. Γιατί χάσανε το Θεό τους, τα χρήματα. Από εκεί καταλαβαίνεις αν έχεις προσκόλληση ή όχι. Και αν είσαι ελεύθερος και αληθινά ελεήμων, ας πούμε, και αληθινός χριστιανός, έτσι, γιατί ο αληθινός χριστιανός είτε έχει είτε δεν έχει, είναι το ίδιο. Και οι έχοντες ως μη κατέχοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όχι μόνο τα χρήματα, κάθε τι. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει να πει και αυτοί που έχουν γυναίκα, λέει, να την έχουν σαν να μην την έχουν. Γιατί ο καιρός, λέει, είναι συντετιμημένος. Είμαστε πολύ κοντά στη Δευτέρα Παρουσία, στη Μεγάλη Μέρα του Κυρίου, που είπαμε ότι είναι ο θάνατος για τον καθένα μας. Οπότε μην κολλάς ούτε στη γυναίκα σου, πουθενά μην κολλάς. Σε κανένα πρόσωπο ή πράγμα. Μόνο στον Κύριο να κολληθείς. Ούτε στα παιδιά σου. Πεθαίνει το παιδί τους και τρελαίνονται. Καλά δικό σου ήταν το παιδί και τρελαίνεσαι. Το Θεό δεν ήταν. Ο Θεός σου το έδωσε, αντί να τον ευχαριστήσεις που σου το χάρισε τόσα χρόνια και τώρα το πήρε κοντά του, τα βάζεις με το Θεό και τρελαίνεσαι. Αυτό δείχνει ότι ήσουν ειδωλολάτρης, έτσι. Είχες βάλει στη θέση του Θεού το παιδί σου ή τη γυναίκα σου. Πολλοί χάνουν τη γυναίκα τους και τρελαίνονται. Και τους λέει, έχασα το παν, το στήριγμά μου, είμαι μόνος μου. Τι λέει, ρε παιδί μου, δεν είσαι χριστιανός? Είμαι. Μόνος σου είσαι? Υπάρχει περίπτωση ο χριστιανός να είναι ποτέ μόνος του? Δεν έχει πάντα τον Κύριό του? Δεν ζει πάντα για τον Κύριό του? Αυτός είναι ο χριστιανός. Που ζει για τον Κύριό του, για τον Χριστό ζεις. Δεν ζεις ούτε για τη γυναίκα σου, ούτε για τα παιδιά σου. Και όμως το λένε πολλοί άνθρωποι απροκάλυπτα. Λέει, εγώ ζω για τα παιδιά μου. Και ό,τι κάνω για τα παιδιά μου. Α, για τα παιδιά σου κάνεις ό,τι κάνεις. Άρα δεν είσαι χριστιανός. Γιατί ο χριστιανός ό,τι κάνει, το κάνει για τον Κύριό του. Δεν το κάνει για τα παιδιά του. Ούτε για τη γυναίκα του, ούτε για τον εαυτό του φυσικά. Είτε τρώτε, λέει, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε. Τι λέει μετά? Εις δόξαν Θεού ποιείτε, λέει. Να το κάνετε για τη δόξα του Θεού. Για τον Κύριό σου να το κάνεις. Όχι για το παιδί σου. Ούτε για τη μάνα σου, ούτε για τον πατέρα σου, ούτε για σένα φυσικά. Για τον Κύριό σου. Λέτε πόσο διαστραμμένα πράγματα κυκλοφορούν ανάμεσά μας στους χριστιανούς. Και τα δεχόμαστε. Τα τρώμε. Χωρίς να τα σκεφτούμε. Αν είναι σωστά ή λάθος. Και διαμορφώνουμε τη ζωή μας με αυτά. Τα σλόγγαν. Γι' αυτό χρειάζεται έτσι μια ριζική αναθεώρηση των πάντων. Αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά χριστιανοί.